έχουμε θέσει και τους άξονες πάνω στους οποίους κινούμαστε. Θα επιστρέψουμε αμέσως σε αυτό. Απλώς σας διακόπτω μόνο για μερικά δευτερόλεπτα, γιατί ζήτησε να παρέμβει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, ο κύριος Θήμιος Λιμπερόπουλος, να τον ακούσουμε. Κύριε Λιμπερόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα και εσάς και στο πάνελ και στους ακροατές. Και στους τηλεθεατές, μάλλον. Η παρέμβασή μου έχει να κάνει ότι η κυβέρνηση σπρώχνει έναν ολόκληρο κλάδο που τον κατέστρεψε με τις δηλώσεις του κυρίου Ραγκούση μέσα σε μία μέρα. Ολική οικονομική καταστροφή. Τον σπρώχνει σε μία σύγκρουση χωρίς να κάνει διάλογο παρά την εντολή που πήρε από τον Πρωθυπουργό. Γιατί αμέσως εμείς ζητήσαμε. Σε μία σύγκρουση θεωρώντας ότι μόνο με αστυνομικές διατάξεις και με εισαγγελίες μπορεί να υποχρεώσει να υποταχθεί ένας ολόκληρος κλάδος και να πάει σπίτι του και να βάλει μια θηλιά να κρεμαστεί. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνετε όλοι. Εμείς θεωρούμε ότι ο Πρωθυπουργός δεν είναι να δίνει ευχές στους υπουργούς του. Ή αν δεν καταλαβαίνουν τι είπε εχθές ο Πρωθυπουργός, οφείλει να κάνει άμεση παρέμβαση και να βάλει τους άξονες των διαπραγματεύσεων που πρέπει να γίνει. Και το κυριότερο. Έχει αποδειχθεί πλέον περίπτερα ότι δεν υπάρχει ούτε τρόικα, ούτε ευρωπαϊκή οδηγία που λέει τα ταξί να απελευθερωθούν. Σε όλες τις χώρες, και για λόγους κυκλοφοριακούς, αλλά και για λόγους περιβαλλοντολογικούς που δημιουργεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα, έχουν πολύ λιγότερα ταξί και αυτό το διατηρούν και με πληθυσμιακές αναλογίες και ανάλογα το έργο που έχει κάθε περιοχή, βγάζουν άδειες. Κύριε Λιμπερόπουλε, σας δώσω συγγνώμη, σας διακόπτω. Να πούμε ότι χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα, είπε ότι είναι ανοιχτή στο διάλογο. Τέλος πάντων, βγήκατε χθες εμάς και είπατε ότι περιμένετε ένα χρονοδιάγραμμα να προχωρήσουμε σε αυτό, δηλαδή να μας πείτε τι έχει γίνει. Σας δόθηκε χρονοδιάγραμμα, έχετε έρθει σε επαφή, υπάρχει κάποια εξέλιξη? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να πω και καλημέρα στον κύριο Αμυρίδη από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην παρέα μας, εδώ στο Ρυθμό της ημέρας. Καλημέρα σας, κύριε Αμυρίδη. Όπου θέλετε, παρεβαίνετε. Εγώ θα ήθελα παρεμπιπτόντως, μια και είναι ο κύριος Αμυρίδης, ξέρω ότι έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες από την περιοχή του, λαμβάνω μηνύματα. Το Α και το Μ για μας είναι να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα, χρονοδιάγραμμα που να μας λέει επάνω σε ποιο πλαίσιο θα συζητήσουμε. Είχατε αντίδραση δηλαδή, στο χρονοδιάγραμμα, δεν το θέσατε χθες. Δηλαδή, ποιο μοντέλο θέλει ο κύριος Ραγκούσης να ακολουθήσει, να μας πει και απάνω σε αυτό να μελετήσουμε. Θέλει της Γερμανίας, θέλει της Γαλλίας, θέλει δεν ξέρω ποιο από Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλει κανένα και θέλει κάτι άλλο. Για να συζητήσουμε, πρέπει να μας πει κάποια πράγματα. Κύριε Λιμπερόπουλε, δεν μας λες. Ζητήσαμε άμεσα συνάντηση. Ακούστε με λίγο, κύριε Λιμπερόπουλε. Χθες θέσατε το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Είχατε κάποια αντίδραση? Δεν έχουμε απάντηση. Στείλαμε και ζητήσαμε και συνάντηση. Και άμεσα από χθες, σήμερα, μόλις ο Πρωθυπουργός είπε, εγώ τουλάχιστον βγήκα και είπα και την εξέλαβα, ότι ήταν μια εντολή προς όλους να κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε. Δεν έχουμε απάντηση. Ξέρει ο κ. Σαμιδίδης, επειδή ξέρω πολύ καλά ότι ξέρει. Δεν έχουμε μπορέσει να πετύχουμε ακόμη συνάντηση. Ελπίζω εντός της ημέρας, το εύχομαι ειλικρινά δηλαδή, γιατί στόχος δικός μας δεν είναι να κάνουμε κόντρα με έναν υπουργό ή με μια κυβέρνηση. Οι αποφάσεις που βγαίνουν στο Συμβούλιο μας είναι, μπορώ να σας πω, από όλους τους χώρους πολιτικούς. Δεν υπάρχει πολιτική που έχει να κάνει με κόμματα. Εμείς ζητάμε τη συμπαράσταση των κομμάτων, αν έχουμε δίκιο, να βγουν ευθανσώς να πούν, και ζητάμε και από όλους τους βουλευτές αλλά και από την κυβέρνηση να μας πούν τελικά τι θέλουν. Εμείς συμφωνήσαμε κάτω από δύσκολες συνθήκες με τον κύριο Ρέπα, γιατί μην νομίζετε ότι ήταν εύκολο να συμφωνήσουμε, γιατί υπήρχαν και αδυναμίες στο προεδρικό διάταγμα. Βγαίνανε και κάποια αυτοκίνητα εκεί που έχουν μικρό ποσοστό αναχειλίους κατοίκους. Είχαμε πει ότι θα ψάξουμε να βρούμε μετά στον νόμο τρόπο να μην γίνουν αδικίες, μας είχε υποσχεθεί ο κύριος Ρέπας, αλλά εξ ανάγκης συμφωνήσαμε πάση περιπτώσει σε κάποια πράγματα. Έπρεπε τώρα ο καινούργιος υπουργός, αν δεν το ήθελε αυτό, ήδη από την πρώτη μέρα και τη δεύτερη συνάντηση που κάναμε, να μας πει ποιοι είναι αυτές οι αρχές και οι κανόνες που θέλει να συζητήσουμε. Δεν μας ξεκαθαρίζει. Ωραία. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, κύριε Λιμπερόπουλε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις, αν δεν σας πειράζει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κύριε Αμυρίδη, σας απευθύνει και εσείς, κύριε Στρατούλη, και εσείς, κύριε Σταϊκούρα, αν θέλετε να... Απλώς επειδή ρώτησα τον κύριο Αμυρίδη, ο κύριος Λιμπερόπουλος... Εγώ να πω καλημέρα στον Πρόεδρο και σε όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν τις κατανοητές αγωνίες. Γνωρίζω ότι χθες κατέθηκε έτοιμα προς τον Υπουργό. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό
που πρότεινε διάλογο χωρίς προκαταλήψεις, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα δεδομένα. Ακόμη και κάποια δεδομένα από το προηγούμενο διάταγμα. Και την παρούσα κατάσταση, και εκτιμώ ότι η απελευθέρωση του ταξί δεν σημαίνει κατά ανάγκη αύξηση του αριθμού, αλλά καλύτερη παροχή υπηρεσίες. Υπάρχουν τοπικά χαρακτηριστικά σε κάθε περιοχή, τα οποία δημιουργούν την ανάγκη ή νέων αδειών ταξί ή να παραμείνουν όσοι έχουν. Υπάρχει αστική κοινωνία με δυναμική στις μεγάλες πόλεις. Υπάρχει αστική συγκοινωνία που η τοπική αυτοδιοίκηση την ισχύει σε άλλες πόλεις. Υπάρχει το γεωγραφικό χαρακτηριστικό των νησιών που με μικρότερο πληθυσμό ίσως απαιτείται να υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός. Υπάρχουν τα χρονικά χαρακτηριστικά, άλλη κατάσταση το χειμώνα, άλλη κατάσταση το καλοκαίρι σε τουριστικές περιοχές. Άρα υπάρχουν ένα σωρό συντελεστές. Το βασικό με το δεδομένο του προηγούμενου διατάγματος που επί της ουσίας δεν απελευθερώνουν το επάγγελμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, με συγχωρείτε, να κάνω μια παρέμβαση, κύριε Μυρίδη, με συγχωρείτε. Ακούστε, κύριε Νυφλή, η απελευθέρωση των ταξί έχει συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Δεν μπορεί να δίνεται, είναι μια παροχή, μια εγχώρηση δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα που δεν είναι ανεξέλεκτη πουθενά. Δεν μπορεί να λέμε στην Αθήνα δεν γινότανε που το πήρε ως παράδειγμα. Κακώς γινόταν και στην περιφέρεια που δεν έχει δουλειά. Αλλά το υποχρεωθήκαμε από τον κύριο Ρέπα, γιατί έπρεπε να βγάλει ένα προεδρικό διάταγμα. Το οποίο είχαμε μία υπόσχεση, ότι κατά τόπους θα κοιτάξουμε στο νόμο το ρυθμίσουμε. Αν θέλετε να σας φέρω ένα παράδειγμα, και σας μιλάω ειλικρινά, και ο κύριος Θαμηρίδης θα ξέρει γιατί έχει ασχοληθεί. Εάν καλέσω εγώ με τον νόμο που λέει του κυρίου Ραγκούση, που λέει ελεύθερα όλα, και καλέσω 10.000 αυτοκίνητα αύριο το πρωί να έρθουν να δουλέψουν στην Αθήνα, ότι καταργούνται γεωγραφικοί περιορισμοί, ναι, τα πάντα. 14 και άλλα 10, 24. Ξέρετε τι θα γίνει εδώ πέρα? Πρόεδρε, ο κύριος Ζακούζης δεν πρότεινε να μπουν άλλα 10.000 αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει πρόταση ακόμη. Είπε 500 ευρώ.